Πάμε στα δικά μας. Γιατί είπες για ένα μάτς του Άρη με τη Ρόδο. Του Άρη με τη Ρόδο, ναι. Ναι. Θες να μας πεις από πού το έμαθες εσύ αυτό το μάτς. Μήπως από τα φιλαράκια σου που σε χαρτζηλικώνανε. Ποιοι με χαρτζηλικώνανε εμένα. Ξέρεις ποιοι. Αυτοί που είπες χθες ότι σε χαρτζηλικώνανε. Α, μου δίνανε χαρτζηλίκι δηλαδή ο Σαουρίδης, ο Κόντης και ο πώς τον είναι τον άλλον. Εγώ δεν ονοματίζω κύριε Κώστα. Αυτούς εννοούσες. Ότι εγώ είχα φιλίες με αυτούς. Μάλιστα. Δεν είχες. Δεν ήμουν σούπερας για να έχω χαρτζηλίκι από τον Κόντη. Εγώ έχω φωτογραφίες κύριε Κώστα. Όπου... που σε απεικονίζουν σε μέρη μαζί τους. Μπορείς να μου φέρεις μία. Μπορείς να μου φέρεις μία. Φυσικά. Να τη δω. Πολύ φυσικά. Αλλά εκτός αν είσαι τόσο κότα που δεν τα παραδέχεσαι. Εάν δεν μου φέρεις όμως φωτογραφία, δεν θα ξαναβγεις στον αέρα. Θα περιμένω πρώτα τις φωτογραφίες και μετά θα βγεις στον αέρα. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Πότε θα μου τις φέρεις. Σύμφωνοι. Αλλά μετά θέλω να δείξεις φωτογραφίες στον αέρα. Θα τις και να μην είσαι κότα η πουτάν. Θα τις βγάλω στο Facebook. Σου βρίσα τη μάνα εχθές φίλε. Καταλαβαίνω ότι το πρόβλημά σου είναι μεγάλο. Κοίταξε, κάτι τέτοιο παδί του Άρη, φέραν τον Άρη στη γάμα εθνική, ο κόσμος ξέρει ποιοι είστε. Ξέρει τι κουμάσια είστε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μεταφέρετε ό,τι έχετε κάνει στους υπολείπους. Δυστυχώς όμως για σας, η πόλη σας ξέρει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια κύριε Χιλτίδη.